τη συμβολή της αυτοφροντίδας στο σύστημα υγείας και την ελληνική οικονομία, παρουσίασε σήμερα ο Σύνδεσμος Εταιριών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης. Ο Σύνδεσμος ΕΦΕΧ είναι ο Σύνδεσμος Εταιριών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης. Και γιατί το λέμε ευρείας χρήσης, υπάρχουμε 40 χρόνια πλέον. Γιατί όταν δημιουργήθηκε αυτός ο σύνδεσμος πριν από 40 χρόνια, δεν υπήρχε αυτή η κατηγορία των μη συνταγόμενων φαρμάκων. Λογόντουσαν ευρείας χρήσης φάρμακα και έχει μείνει από τότε το όνομα. Σκοπός του σύνδεσμου μας είναι να προάγουμε την αυτοφροντίδα, που δεν είναι τίποτα άλλο από τις ενέργειες που κάνουν οι πολίτες από μόνοι τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την υγεία τους και την ευεξία τους, πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση ήπιων παθήσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, σκοπός μας λοιπόν είναι εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο προς τους πολίτες και έχουν μια εκστρατεία που τρέχει με όνομα «Με φροντίζω καλά», όσο και κυρίως προς τους φαρμακοποιούς. Γιατί για μας ο φαρμακοποιός είναι ο στυλοβάτης όχι μόνο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά είναι απαραίτητος παράγοντας σε αυτή την αυτοφροντίδα. Σε αυτό λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε ειδικά webinars μέσω της πλατφόρμας του ΙΔΕΑΦ. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε λοιπόν τους φαρμακοποιούς πάνω σε υπηρεσίες αυτοφροντίδας, θέματα αυτοφροντίδας, αλλά και γενικότερα business του φαρμακείου, προκειμένου να τους δώσουμε όλα τα κατάλληλα όπλα να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα που έχει αναπτυχθεί μετά την πανδημία. Κύριε Καρέλο, όταν λέμε αυτοφροντίδα, τι εννοούμε και ποια προϊόντα περιλαμβάνει η αυτοφροντίδα? Αυτοφροντίδα εννοούμε όλες τις δράσεις που πραγματοποιεί ο πολίτης για να φροντίσει για την υγεία του, είτε αφορά την πρόληψη της υγείας, είτε δράσεις για τη διατήρηση της καλής υγείας και αντιμετώπιση κοινών και ήπιων παθήσεων. Αφορά πάρα πολλές κατηγορίες. Κάθε μέρα 1 εκατομμύριο Έλληνες χρησιμοποιούν προϊόντα αυτής της κατηγορίας για να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας. Αφορά προϊόντα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα μη συφά τα λεγόμενα, προϊόντα συμπληρώματα διατροφής και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Σε κάποιες κατηγορίες, κατά του πόνου, δερματολογικές παθήσεις, για το γαστρεντερικό, για τη φροντίδα των ματιών και πολλά πολλά άλλα. Ποια είναι η συμβολή των προϊόντων αυτών στην κοινωνία και την εθνική οικονομία? Όπως ανέφερα προηγουμένως, κάθε μέρα 1 εκατομμύριο Έλληνες χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα. Στο ελληνικό φαρμακείο, 500.000 την ημέρα αγοράζουν προϊόντα αυτοφροντίδας. Αυτό έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη στην ελληνική οικονομία. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το σύστημα υγείας, είναι η βάση και ο βασικός πυλώνας που στηρίζει το σύστημα υγείας, γιατί έχει το μεγαλύτερο όγκο περιστατικών και γλιτώνει ένα τεράστιο κόστος για το σύστημα υγείας, πόρους, χρόνο που το σύστημα υγείας μπορεί να δώσει σε πιο σοβαρά περιστατικά νοσοκομιακής φύσης και ούτω καθεξής. Κάθε ευρώ που επενδύουμε στην αυτοφροντίδα στην Ελλάδα γυρίζει πίσω στην ελληνική οικονομία 6,7 ευρώ. Έχει από τους μεγαλύτερους συντελεστές ανταποδοτικότητας από όλες τις κατηγορίες που υπάγονται στο ελληνικό ΑΕΠ. Και αυτό γιατί το κάνει? Γιατί καταρχάς για τους ανθρώπους, έτσι, όπως είπαμε, γλιτώνουν οι άνθρωποι τουλάχιστον 2,5 ώρες αναπάθηση αναπεριστατικό λόγω του γεγονότος ότι κάνουν αυτοφροντίδα. Δεύτερον, ξοδεύουν 5 φορές λιγότερα από το γεγονός ότι κάνουν αυτοφροντίδα σε σχέση με το να πήγαιναν στο νοσοκομείο στο γιατρό τους. Και από την άλλη πλευρά, το σύστημα υγείας συνολικά στην Ευρώπη γλιτώνει, σώζει 120.000 θέσεις γιατρών έξτρα που θα χρειαζόντουσαν, στην Ελλάδα περίπου 3.500 με 4.000, αλλά και ανά γιατρό για αυτά τα περιστατικά θα χρειαζόντουσαν κάθε μέρα 2,5 ώρες επιπλέον ενασχόληση για να αντιμετωπίσει αυτές τις απλές ήπιες κοινές παθήσεις. Έτσι. Και πέρα από αυτό, ως κλάδος, τα τελευταία χρόνια έχουμε μια τεράστια ανάπτυξη νέων προϊόντων για την αυτοφροντίδα. Το 20% των πωλήσεων και των περιστατικών χρησιμοποιούν νέα προϊόντα που έχουν λανσαριστεί τα τελευταία 3 χρόνια. Άρα όλα αυτά συνηγορούν στο ποιοι είμαστε στην ελληνική κοινωνία. Ασφαλώς δεν είναι μόνο οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την αυτοφροντίδα στην Ελλάδα, είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα, είναι οι αρχές υγείας, που ουσιαστικά δημιουργούν τους όρους για να μπορεί η αυτοφροντίδα να είναι πιο αποτελεσματική και ασφαλή στην Ελλάδα, και είναι ασφαλώς οι φαρμακοποιοί. Γιατί όλη η αυτοφροντίδα περνάει από το ελληνικό φαρμακείο και από τον Έλληνα φαρμακοποιό που έχει τη σωστή κατάρτιση και προσβασιμότητα σε κάθε γωνιά στην Ελλάδα για να δώσει την αυτοφροντίδα στους Έλληνες πολίτες.